Βραδιά επιβράβευσης αφιερωμένη στους νεοεισαχθέντες φοιτητές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας πραγματοποίησε ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, θέλοντας μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση να επιβραβεύσει την κοπιαστική προσπάθειά τους. Έχουμε καθιερώσει αυτή την εκδήλωση για να επιβραβεύσουμε, να τιμήσουμε και να τονώσουμε τα παιδιά τα οποία δίνοντας τη μάχη επί χρόνια κατάφεραν να εισαχθούν στις πανεπιστημιακές σχολές, στην ανώτατη εκπαίδευση. Χωρίς να ξεχνάμε ότι χρειάζονται τόνωση και επιβράβευση και υποστήριξη για τα παιδιά που δεν πέτυχαν, που είναι πολύ λίγα. Τα ποσοστά επιτυχίας στο Δήμο μας είναι πάνω από 90%. Με κόπο, επιμονή και συντονισμένη προσπάθεια, οι 804 πλέον φοιτητές κατάφεραν και πέτυχαν τους στόχους τους και σήμερα απολαμβάνουν τη φοιτητική ζωή, δίνοντας τις δικές τους συμβουλές επιτυχίας στους σημερινούς μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Θα έλεγα ότι ναι, είναι πραγματικά μια επιβράβευση όλων των κόπων από όλη τη χρονιά. Και μας επιβραβεύει έτσι ο Δήμος, μας στηρίζει για την επιτυχία αυτή που είχαμε και στις φετινές εξετάσεις. Όλα τα παιδιά του Δήμου μαζί. Πού περάσατε? Βιολογικό Απιθύτα. Ήταν η πρώτη επιλογή? Ναι, ήταν η πρώτη επιλογή μου. Τι έχετε να πείτε στα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές, κάποιες συμβουλές? Κουράγιο κυρίως για τα παιδιά. Κουράγιο να είναι το μυαλό τους εκεί και να μην έχουν κάτι που να τους αποσπάσει. Εγώ πέρασα στο χημικό, στο Απιθύτα. Εντάξει, είναι μια καλή σχολή πιστεύω. Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, ωστόσο όλοι οι κόποι μου αντιπροσωπεύονται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εγώ ως μαθήτρια δεν κρατούσα χρόνο για τον εαυτό μου. Είχα αφιερωθεί στο διάβασμα και αυτό πιστεύω λειτουργεί σε ανασταλτικά στο αποτέλεσμα. Περισσότερο άγχος, οπότε να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και να μην το βλέπουν ως χάσιμο χρόνο, γιατί πραγματικά το χρειάζονται. Η επιτυχία των μαθητών του Δήμου Νεάπολης Σικαιών άγγιξε στις πανελλαδικές εξετάσεις το 82%, γεγονός που αποτελεί μια πρόκληση σύμφωνα με το Σίμω Δανιλίδη για την απρόσκοπτη συνέχιση της Δημοτικής Αρχής στον αγώνα της επένδυσης στην εκπαίδευση, τη γνώση, την παιδεία και τον πολιτισμό. Καταφέραμε τα σχολεία του Δήμου μας να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε να μην χρειάζεται να ζηλέψουμε τίποτε από τα πιο ακριβά ιδιωτικά κολέγια. Έτσι στηρίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση και όχι με κούφια λόγια που ως συνήθως ακούμε από τα χείλη υπουργών ή υφυπουργών για την παιδεία. Η βραδιά αφιερωμένη στους επιτυχώντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αποτελεί θεσμό στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να επιβραβεύσει τόσο τους επιτυχώντες μαθητές, όσο και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.